Στη σκιά του αρνητικού ρεκόρ θανάτων κατά τη χθεσινή ημέρα, η 7η υγειονομική περιφέρεια Κρήτης ήδη προωθεί το σχεδιασμό της με σημείο αναφορά στην πιθανή έξαρση της Κρήτης, με τη Λένα Μπορμπουδάκη να δηλώνει στην Crete TV ότι το νησί βρίσκεται σε πολύ καλύτερη κατάσταση σε σχέση με την Βόρεια Ελλάδα. Με τον παράλληλο εμβολιασμό μπορούμε να είμαστε συγκρατημένα αισιόδοξοι. Γιατί έχουμε πάρα πολλά προγραμματισμένα ραντεβού, έχουμε πολλούς ανθρώπους που έρχονται, εμβολιάζονται. Προλαβαίνουμε λοιπόν, αν εμβολιαστούμε τώρα και τις γιορτές, όπου θα υπάρχει και είναι ανθρώπινο, κύριε Δασκαλάκη, η ανάγκη να βρεθούμε με τις οικογένειές μας, με αγαπημένους ανθρώπους. Επομένως, θα έχουμε κτίσει ακόμα και οι άνθρωποι που μπαίνουν τώρα στη διαδικασία της πρώτης δόσης ή της, αν κάνουν το μονοδοσικό του εμβολιασμού τους για πρώτη φορά. Είναι κάτι το οποίο πραγματικά θα μας βοηθήσει. Με τα εμβολιαστικά ραντεβού να ανεβαίνουν όλο και περισσότερο και μάλιστα με εντυπωσιακό ρυθμό στην Κρήτη, η 7η υγειονομική περιφέρεια του νησιού είναι έτοιμη να ανοίξει και άλλες εμβολιαστικές γραμμές εφόσον οι υπάρχουσες δεν καλύψουν τις ανάγκες. Την ίδια ώρα ο σχεδιασμός για μια πιθανή έξαρση είναι έτοιμος, όπως λέει η κυρία Μπορμπουδάκη, θυμίζοντας τους κριτικούς ότι ο Αύγουστος ήταν ο δυσκολότερος μήνας στην Κρήτη και μια από τις χειρότερες εξάρσεις της πανδημίας σε ολόκληρη τη χώρα, καθώς αρκετές ημέρες οι νοσηλίες ξεπερνούσαν τις 220. Τώρα με το επιχειρησιακό σχέδιο που έχουμε καταρτήσει από την αρχή της πανδημίας και επειδή όλη αυτή η διαχείριση έχει μια δυναμική, επικαιροποιείται συνεχώς. Έχουμε τη δυνατότητα να φτάσουμε τις 500 κλίνες COVID για νοσηλίες σε ασθενείς μας με ήπια και μέτρια συμπτωματολογία. Για ασθενείς που χρειάζονται εντατική θεραπεία και πιθανότατα να χρειαστούν διασωλήνωση, έχουμε τη δυνατότητα να αναπτύξουμε περίπου 56 με 60 κλίνες. Μάλιστα, σύμφωνα με τη υγειονομική περιφέρεια Κρήτης, δεν αποκλείεται τις επόμενες ημέρες και η Κρήτη να είναι στον προγραμματισμό εμβολιαστικών σαρώσεων σε απομακρυσμένες περιοχές. Με τη διοικήτρια Λένα Μπορμπουδάκη να κάνει κάλεσμα στους κριτικούς για μαζικό εμβολιασμό.